Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ανταμώσαμε και πάλι στην τηλεοπτική συχνότητα της τηλεόρασης 4Ε με την εκπομπή Μνήμες, το άρωμα αυτό που έχω πει, τη ζωής. Α, πρώτον ξεκινήσουμε το οδηπορικό που έχουμε χαράξει εδώ και ορισμένες εκπομπές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα τηλέφωνα που μου κάνατε. Τα συγχαρητήρια δεν ανήκουν μονάχα σε εμάς, και οι οι δικές σας ανήκουν πρώτα πρώτα στο σταθμό που μας παραχωρεί το βήμα και είναι από τους μοναδικούς σταθμού στη Βόρεια Ελλάδα που πραγματικά που μας παραχωρεί αυτό το βήμα ευγενικά και δεύτερο να πω ότι υπάρχει μια σωρή ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται για να βγει στον αέρα αυτή η τηλεοπτική εκπομπή. Τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντα αν ξέρουμε την πόλη μας. Το έχω ρωτήσει πολλές φορές σε διάφορες εκπομπές. Πιστέψτε με, παρόλο που μπαίνω στην ογδόη δεκαετία της ζωής μου, είμαι 70 χρονών και σιγά σιγά μπαίνουμε στην ογδόη, πιστέψτε με ότι και έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με τη Θεσσαλονίκη και ασχολούμαι συνεχώς, δεν την ξέρω. Αν σας ρωτήσω εσάς τώρα, εσάς αγαπητοί μου φίλοι ή εσάς αγαπητοί μου κύριε, αν έχετε πάει στον Ιερό Ναό του Προφήτη Λία, θα δυσκολευτείτε να μου απαντήσετε. Ξέρετε, είναι ο ιερό ναό, όχι αυτό που είναι στην πηλέ όταν πηγαίνουμε για το πανόραμα. Όχι, όχι. Λέω αυτόν τον ιερό ναό, μια πολύ όμορφη εκκλησιά. Ένα κόσμο, ένα στολίδι, ένα βυζαντινό στολίδι πραγματικά. Στην καρδιά τη Άνω Πόλης, Είναι στην οδό Ολυμπιάδο. Εμφανέστατο. Είναι μετά του σεισμού του 78 και μετά τι εργασίε οι οποίε έχουν γίνει. Είναι καταπληκτικό. Είναι το παλιό τζαμί, το εσκή σερά τζαμί, οι τεκέ. Πάντως είναι πραγματικά ένα βυζαντινό κόσμημα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά πρωτού μιλήσουμε γι' αυτό να σας πω ότι εκεί στην Ανοπόλη εικάζεται ότι υπήρχαν τα ανάκτορα. Θα σας δείξω φωτογραφικό υλικό και θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Ξέρετε τα ανάκτορα, τα βυζαντινά ανάκτορα της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν. Αν δεν λέμε για το δικητήριο, το δικητήριο ξέρουμε. Εντάξει. Αλλά αυτό που είναι τα βυζαντινά ανάκτωση εκεί που έμεινε για παράδειγμα το σκάριο του Μάρχης, της πόλεως, δεν το ξέρουμε ακόμη, ο, θεματάρχη ο θεματάρχης της πόλεως ή εκεί που φιλοξενήσαν τους αυτοκράτορες, δεν το ξέρουμε. Η κάθε ότι ήταν στην περιοχή του προφήτη Ηλία, μάλιστα έχω διαβάσει και πολλά και διάφορα ότι ο προφήτης Ηλίας αποτελούσε θεμήμα όλου αυτού του βυζαντινού ή αν θέλει του ανακτορικού συγκροτήματος, δεν το ξέρω, απλά έχω πει πάρα πολλές φορές, ε, μεταφέρω αυτά που έχω διαβάσει, τις γνώσεις άλλων, ε, με κάποιες επιφυλάξεις ενδεχόμενα γιατί δεν είμαι αρχαιολόγος, ίσως αυτά αποδεικνύονται μέσα από αρχαιολογικής καπάνη ή από βιβλιογραφικές αναφορές για τις οποίες υπάρχουν πάρα πάρα πολλές αμφιβολίες. Τώρα, ε, έχουν πει ότι σήμερα θα μιλήσουμε φίλες και φίλοι για το Εσκή Σαράι Τζαμί, Τεκές, κυρίως για τον Προφήτη Ηλία. Ε, βρίσκεται, όπως σας έχω πει, μεταξύ των οδών είναι εκεί Αγίου Δημητρίου, Αθηνά, Ολυ... η Αθηνά είναι παλιά όμως, η ολυμπιάδος, Ολυμπιάδο είναι, είναι για την ακρίβεια πίσω από το διοικητήριο. Και κατά την ταπεινή μου άποψη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, μικρό μεν, αλλά από ένα από τα σημαντικότερα μνημεία τη πόλη. Ναοδομικά ανήκει στην παλαιολόγια περίοδο, θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω γι' αυτό, αλλά εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ένας από τους 15 ναούς που αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρομιάς της UNESCO. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μας τους χριστιανούς, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μας τους Έλληνες. Ξέρετε, η UNESCO δεν αποφασίζει έτσι. Η UNESCO... Ε, ειδικά αυτή η Επιτροπή ε, για την πολιτιστική κληρονομιά ή για την ανακήρυξη κάποιου κτίριου ως μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να υπάρχουν, γίνεται μια ολάκληρη διαδικασία. Ε, υπάρχει μια επιτροπή, η οποία αποτελείται από 21 άτομα, τα οποία ψηφίζονται στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μελετούν, υποβάλλονται φάκελοι, γίνονται, επιτόπια, επιτόπιες έρευνε, διαπιστώνεται αν όντω το μνημείο ή το προτινόμενο μνημείο ή το προτινόμενο κτίριο αξίζει τον κόπο να μπει υπό την προστασία. Ε, υπάρχει καλύτερη χρηματοδότηση αν θέλετε και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κανένα απολύτως έγκλημα και, γιατί πρόκειται περί εγκλήματος οποιαδήποτε, ε, οτιδήποτε άλλο πλήν από τη διατήρησή του θεωρείται έγκλημα. Πραγματικά. Τώρα. Ας μιλήσουμε δύο-τρία πράγματα πρωτού δείξουμε το φωτογραφικό μας υλικό για τα αναδομικά του χαρακτηριστικά διαβάζω, γιατί δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά, σας είπα ότι είμαι θεωρητικός επιστήμονας, αλλά δεν είμαι θεολόγος, ούτε είμαι ε, και πολεοδόμος. Είναι τετρακίωνα σταυροειδής ναός, εγγεγραμμένος σε πλάγιους χώρους, είναι γνωστό για εμά που έχουμε πάει στο Άγιο Όρο κατ' επανάληψη και πηγαίνουμε συνεχώ. Είναι ο λεγόμενο αθωνικός ή Αγιορίτικο, αν θέλετε, ε, ε, ρυθμό. Ε, και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τα καθολικά των μονών και είναι, αν θέλετε, όπως λένε κυρίω οι Ναοδόμοι, είναι μοναδικός σε την Θεσσαλονίκη. Το πιο σημαντικό μου είναι ότι ο ναός αυτός βρίσκεται σε ένα, από τα, σε ένα φυσικό ύψωμα σε, ε, και δεσπόζει του χώρου, δηλαδή από κάτω από την παραλία κανείς ή αν είναι κανείς στη βάρκα μέσα στη θάλασσα, μπορεί να δει τον προφίτηλία προφήτη Λία, φαίνεται, φαίνεται ξεκάθαρα, δεσπόζει επί της πόλεως, πάνω στην πόλη, μπροστά του απλώνεται όλη η πόλη της Θεσσαλονίκη. Ε, είναι επιβλητικότατος και βεβαίως έχει ένα περίτεχνο τρούλο ε, και βεβαίως είναι ο διάκοσμός του είναι κεραμοσκεπής. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα να πούμε έτσι και να το σημειώσουμε είναι ότι ο Τρούλος ο οποίος έχει μια ιδιαιτερότητα στηρίζεται σε τέσσερις καμάρες που σχηματίζουν ένα σταυρό, γι' για αυτό είπαμε και εγγεγραμμένο στο σταυρό. Θα ήθελα να πω επίσης ότι επειδή ακριβώ υπήρχαν ορισμένα προβλήματα στατικότητος κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής περιόδου, υπήρχαν αντιρρήγματα ε, δηλαδή δημιουργήθηκαν ε, ορισμένα τυχεία για να σταματήσουν ε, την διάλυση του ναού ή αν θέλετε την ρήξη των τυχών μεταξύ τους. Α, κάτι το οποίο στη συνέχεια βεβαίω με τα καινούργια τεχνικά μέσα του 20ου αιώνα έχει γίνει ο καθαρισμό και ενό έχει την ίδια αρχοντιά την οποία είχε παλαιότερα. Θα σα δείξω φωτογραφικό υλικό πώ ήταν κατά τη διάρκεια τη τουρκοκρατία και θα κάνετε μονάχα στη σύγκριση με το πώ είναι σήμερα. Καμία σχέση δεν έχει διότι αυτά, αυτές τα στηρίγματα, αν θέλετε, τα οποία μπήκανε απλά για να μην καταπέσουν οι τύχοι. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ο ναό, θα το πούμε παρακάτω, κτίστηκε πάνω σε παλαιό ναό και ίσω δεν ελήφθησαν τέτοια μέτρα ούτω ώστε το πάτωμα, ούτω ώστε εκείνο που φέρει όλο τον οργανισμό, το βάρο, να είναι σταθερό. Που και σιγά σιγά στο διάβατο του χρόνου άρχισαν τα ανοίγματα με κίνδυνο να καταρρεύσει όλο το οικοδόμα. Το προλάβαμε. Τώρα. Οι αψίδε, πέρα από την αψίδα του ιερού, η οποία είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν ανάλογε αψίδε και δημιουργούνται τόσο στη βόρεια όσο στη νότια πλευρά. Είναι η λεγόμενη χορή, αν θέλετε. Και έτσι η κάτωψη μοιάζει με ένα τριφύλλο, τριφυλλοειδή, ε, ε, τρίκοκοκο ναό. Ε, βέβαια, αυτά τα ξέρουν οι επιστήμονε. Εγώ σα το λέω έτσι απλά, γιατί πρέπει να σα τα πω. Ε, ο ναύτικο είναι τετράγωνος και βεβαίω επικοινωνεί, αν θέλετε, με όλα τα υπόλοιπα μέρη. Ε, υπάρχει επίση ε, το σκεοφυλάκιο και μια βιβλιοθήκη. Α δούμε όμω το φωτογραφικό μα υλικό, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και το οποίο ξεκινάει από τα 1895-96. Βεβαίω εδώ δεν είναι τόσο παλιό αυτό, όμω είναι στη δεκαετία του 1940 και μετά. Βλέπουμε τον ιερό ναό του προφήτη Λία. Πώ το βλέπουμε όμω. Κοιτάξτε, βλέπετε τριχείρο, ενώ τώρα σήμερα είναι όλα οι πολυκατοικίε. Βλέπουμε, είναι και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, βλέπουμε να υπάρχουν σπίτια με κεραμοσκεπές Και βλέπουμε κάτω δεξιά στη φωτογραφία μα, όπω βλέπετε στου τηλεοπτικού σα δέκτε, φίλε και φίλοι, βλέπουμε έτσι κάτι. Διάφορα κύματα, το ένα είναι, είναι ένα παράξενο οίκημα. Σπέβδω να σας πω ότι αυτό το οίκημα ήταν φυλακές. Στα 1912 με την απελευθέρωση της πόλης δημιουργήθηκαν φυλακές μέχρι θα έλεγα και το πρόσφατο παρελθόν γιατί στη συνέχεια πήγαν κάτω στην οδό Κασάνδρου μέχρι να κτιστούν οι καινούργιες φυλακές οι οποίες είναι έξω από το Κορδελιό, προς την περιοχή της Ιωνίας. Πάμε λίγο παρακάτω, αυτό είναι ένα, ένας χάρτης όπου βλέπετε μας γράφει και που είναι οι φυλακές, το βλέπετε, Ιερός Ναός του Προφήτη Λία, λίγο παρακάτω όπως βλέπουμε τους φιλευτικούς σας δέκτες ε, ε, εκεί που είναι το βελάκι φυλακές προς Προφήτη Λία. Αυτές οι φυλακές ήταν τόσο στρατοτικές όλο και πολιτικές βεβαίω. Εδώ φίλε και φίλοι βλέπουμε ένα σκαρύφημα όπως έχει αποτυπωθεί στις αρχές του αιώνα πρωτού γίνουν οι εργασίες, είναι εκπληκτικό για τον εξή λόγο, βλέπετε εκεί που σημειώνω με το βελάκι, είναι αυτή α, αυτό το τυχείο το οποίο μπήκε υποστηρικτικά για να σταματήσει την πτώση ή αν θέλετε την, το κάθισμα αν θέλετε, του τείχου σε συνέπειες με συνέπειες. Ε, μετά από λίγο χρονικό διάστημα να καταρρεύσει αυτό το μνημείο το οποίο επαναλαμβάνω και πάλι είναι μοναδικό. Και εδώ πέρα βεβαίω η τελευταία φωτογραφία αν θέλετε αυτή τη ομάδα, όπου μα δεικνύει ένα, μια κάτυψη. Τώρα, ε, να πούμε δύο-τρία άλλα πραγματάκια. Ε, να πούμε ότι κτίστηκε σε ερήπια Βυζαντι... Λένε, των Βυζαντινών ανακτόρων. Αυτή είναι η βιβλιογραφική αναφορά που σα έλεγα στην αρχή, αν θέλετε, τη συζήτηση. Ότι λένε ότι εκεί ήταν τα ανάκτωρα ή ότι αποτελούσε κομμάτι των ανακτώρων. Δεν το ξέρω. Ότι υπάρχει σαθρότητα του εδάφου, ναι. Ότι μπορούσε να υπάρξει ένα παλιό βαλανίο κυρίω ή κάποιο ναό αρχαιολογικό παλιά, ναι. Αλλά για βυζαντινά ανάκτωρα δεν το ξέρω. Απλά μεταφέρω την άποψη αυτή. Τώρα, οι αρχαιολογικέ ανασκαφέ, σωστικέ κυρίω, οι οποίε έχουν γίνει στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι πραγματικά είναι θεμελιωμένο κατά ένα μεγάλο μέρο ο ναό, η βάση του νου πάνω σε ένα βράχο. Αλλά υπάρχει ένα μεγα... και ένα εξίσου μεγάλο μέρο το οποίο περίπου βρίσκεται στον αέρα. Αυτό που δημιούργησε τα προβλήματα στατικότητα. Υπάρχουν επίση τα ερήπια των παλιών κτημάτων, τα οποία αν δεν καθίσουν καλά, ό,τι και να κτίσουμε πάνω, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει περιοχή. Α, υπάρχει περιοχή. Ε... 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 Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα και μετά τους του σεισμού του 78 και όχι μονάχα και με τις παλαιότερες ε, σωστικές εργασίες ελήφθη αυτή η πρόνοια, ε, μπήκαν πετά, μπήκαν αρμή, μπήκαν σίδερα το οποίο κατάφεραν και ισορρόπησαν όλο εκείνη τη βάση. Τώρα, ε, η θεμελίωση αυτού του ναού ήταν η αιτία για να γίνουν φυσικά, το έχουμε πει, πολλές ζημιές, ρηγματώσεις, α, και βεβαίω κατά τη διάρκεια τη τουρκοκρατία γίνηκαν πολλέ σωστικέ εργασίε με τεράστιε λίθινε αντιρρήδε. Η αντιρρήδη είναι αυτή το πλάγιο τυχείο το οποίο σα έχω πει, το οποίο κατεδαφίστηκα μετά τη ριζική αναστήλωση του μνημείου. Αυτέ οι εξωτερικέ αντιρίδε, οι οποίε μπήκαν για να αντιμετωπίσουν τη στατικότητα του κτηρίου, ασχήμεναν. Είναι το ναό και ε, πραγματικά, διότι όπω το βλέπουμε σήμερα είναι κομψοτέχνη. Για σκεφτείτε και θα σα δείξω το φωτογραφικό υλικό, εκείνο το κατα... ε, ε, σκούρο από πάνω μέχρι κάτω, να υπάρχει ένα στίχο χωρί κανένα παράθυρο, να είναι σκέτο μπετό. Ε, το φορτίο του τρούλου ήταν εκείνο το οποίο κυρίω α πούμε ε, ήταν το οποίο πίεζε στο να ανοίξει ο ναό. Ευτυχώ το πρόλαβαν, το έδεσαν οι επιστήμονε πάρα πολύ καλά και βεβαίω. Α, αν και αντιαισθητικό, βοήθησε όμως για τη διατήρησή του. Σπέδω να σας δείξω το φωτογραφικό υλικό και πραγματικά θα με δικαιολογήσετε. Για κοιτάξτε το φίλε και φίλοι. Αυτό είναι, αυτή είναι μια φωτογραφία, όχι αυτό. Αυτή είναι λοιπόν μια φωτογραφία. Πώς, είναι, πώς ήταν ο προφήτης Ηλίας μας. Σημαντικό. Α, Δέστε τι αντιρίδε αυτή και δεξιά και αριστερά. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν λατωμένα σε μικρότερο βαθμό, ούτε ώστε δεν είναι αντιαισθητικά. Πρώτον, ε, βλέπετε τον τρούλο. Ε, τον τρούλο. Βλέπετε πίσω το ιερό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ιερό, είναι πλήρω αποκαθαρισμένο. Φαίνονται ήδη, αν θέλετε, τα τουβλάκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπετε, ε, βλέπουμε όλοι μας, τους νεαρούς οι οποίοι να βλέπουν να είναι, παίζουν γύρω από το χώρο της εκκλησιάς ε, είναι εκκλησιά ο Σταυρός επάνω στον Τρούλο δεν το συζητάμε αλλά κάτι το μουντό έτσι τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο Δέστε το από μία άλλη οπτική γωνία και μας αρέσει πάρα πολύ το πρώτο πράγμα είναι ο κισσός που ανεβαίνει, σκαρφαλώνει και έτσι πρέπει η φύση. Βλέπετε την αντιρίδα από, από την Ανατολή προς τη Δύση, είναι η φωτογραφία μας αυτή. βλέπετε γιατί πράγματα μιλάμε, όπως επίσης Α, μπροστά είναι το περιστό, το οποίο είναι ξύλινο, και το οποίο δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Φίλε και φίλοι, αυτέ οι φωτογραφίε είναι εκπληκτικέ και να το πω ακόμη μια φορά: ευχαριστούμε τόσο τι παλιέ φωτογραφίε. Και στο μουσείο μα έχουμε πολλέ από αυτέ τι δικέ μα. Και ο, ο Ηλιάδη Αθεολόγη, ο ε, φίλο τη εκπομπή από Θεσσαλονίκη. Και βεβαίω ο Σταύρο Ο ανθρώπου μα τα χδίνουνε. Ε, αυτό είναι από ένα κοντινότερο πλάνο. Βλέπουμε το δεντράκι εκεί το οποίο φυτρώνει δίπλα. Δεν υπάρχει σήμερα. Ναι, είναι για να σωθεί ο ναό εκείνη την εποχή οι Οθωμανοί με τους δικούς τους μηχανικούς, με τις δικές τα σκέψεις, με, τις δικές, με τα δικά τους τεχνικά μέσα, μου βάλαν τυχεία δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, έτσι, για να σώσουν αυτό το λαμπρό οικοδόμημα και εδώ φαίνεται, είναι μουντή η φωτογραφία μας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι χαρακτηριστική. Εδώ βλέπετε, ε, τι σας έλεγα προηγουμένως, ε, σας έλεγα για παράδειγμα πα, το, ιε, ε, το ιερό. Πώς ήταν, ζητώ συγγνώμη, θα επιστρέψω πίσω. Για δέστε το ιερό, για δέστε το ιερό πίσω και δέστε το πάλι σήμερα. Πώς είναι. Ήδη οι εργασίες αποκατάστασης, βλέπετε τους δοκους ξυλινους ξύλους δοκούς, υπάρχουν δεξιά, αριστερά. Εντάξει. Και κοιτάξτε τον Τρούλο πόσο μεγάλος είναι και πόσο ε, το βάρος ήταν, έπεφτε πάνω στα τυχεία. Και η τελευταία φωτογραφία αυτή τη ενότητα, ω ναό βεβαίω, με το περιστό, το τονίζω, το οποίο δεν υπάρχει. Και όταν λέμε περιστό, εννοούμε αυτό το οποίο υπάρχει κάτω. Εντάξει. Ε, ξύλινο είναι, το οποίο έχει Α, κερα... με κεραμίδια και βεβαίως τριγύρω, δεξιά, αριστερά, τα σπίτια όλα είναι με κεραμοσκεπές, ξύλινα, παλιά χαγιάτια κλπ. κλπ. Τώρα, μετά την απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη, στο 12 είναι ο ναός αποδόθηκε και πάλι στη χριστιανική λατρεία, όχι βεβαίως άμεσα, ξέρετε, ε, το έχω πει πολλές φορές, ε, πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, πλήν από λίγους όπως στην Αιγαία Σοφία, δεν το συζητάμε, αλλά για παράδειγμα, το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ και όταν μιλήσαμε για την εκπομπή, όταν μιλήσαμε για την Αχαιροποίητο, είχαμε πει ότι στα 1930 αποδόθη στη Λατρεία του κυρίου, μέχρι τότε με διάφορε προφάσεις και να γίνει και το ήθελε η πολιτεία να γίνει μουσιακός χώρο. Ε, Σα είχα πει Μονίλα Τόμου στην μια προηγούμενη εκπομπή μα ότι στα 1921, και όχι μονάχα. Ε, το καταλαβαίνουμε, αυτό δεν μα πειράζει. Αλλά σε κάθε. ευτυχώ που δόθηκαν. Μα πήραζε, αλλά ευτυχώ που δόθηκαν. Τώρα, ανακατασκευάστηκαν μετά το 1956 με 1961. Ε, η ελληνική πολιτεία λαμβάνει μερικά μέτρα να σώσει όλα αυτά τα υπέροχα μνημεία τα οποία υπάρχουν. Ανακατασκευάζεται το περιστό όπως υπάρχει, η Τρούλη του Νάρθηκα γιατί δεν έχει μόνο ένα τρούν, υπάρχει κεντρικό τρούλο, ο οποίο ε, δίνει άπλετο το φω, δεν το συζητάμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, σε κάθε περίπτωση έπρεπε να ανακατασκευαστούν. Αφαιρέθηκαν και βεβαίω κατά τη διάρκεια του 56 με 61 οι μεγάλε τουρκικέ προσθήκε αυτέ. Δηλαδή αυτέ οι αντιρίδε. Στην αρχή όχι εξ ολοκλήρου, το τονίζω και πάλι σιγά σιγά. Α, η τελική μορφή του προφήτη λία α, μας δόθηκε, δόθηκε σε όλους εμάς μετά, την, ανα, μετά τις ανακατασκευές και μετά τις σωστικές εργασίες οι οποίες γίνηκαν μετά το σεισμό του 1978. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Εδώ βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι χρωστάμε τα μάλα η μελέτη της αναστήλωσης του ναού ε, και της εισόδου και του προπηλίου της α, Αγίας Σοφίας και του ναού του Αγίου Δημητρίου οφείλονται στον αρχιτέκτονα Ζάχο. Ήταν αυτός ο οποίος, αν θέλετε, έβαλε την πινελιά του για να γίνει αυτό που έγινε στην εκκλησία του προφήτη Λία. Τώρα, φωτογραφικό μας υλικό γιατί έτσι πρέπει. Α, εδώ είναι μία φωτογραφία η οποία δεν περιλαμβάνει μονάχα τον προφήτη Λία με το, με το μιναρέ του, βλέπουμε και άλλους μιναρέδες. Αυτή μπορούμε να τη χρονολογήσουμε. Οι μιναρέδες πέσαν το 25-26, το αντιλαμβάνεστε, άρα λοιπόν είναι πιο μπροστά από το 1925. Αν και βλέπω βεβαίως το σταυρό επάνω, εντάξει, το πανόραμα της πόλης, τι όμορφη ήταν η Θεσσαλονίκη, έτσι πολλές φορές τη ζηλεύω. Εδώ είναι από την περιοχή, βλέπετε και πάλι φίλε και φίλοι, το... και αυτή είναι πιο μπροστά από το 2025 26 το τονίζω και πάλι, η φωτογραφία μπορεί να τη διαβάσει κανείς βλέποντας τα διάφορα σημάδια, ένα χοντρότατο σημάδι, οι νομινάρες δεν το συζητάμε, βλέπουμε τα σπίτια δεξιά, αριστερά και αυτό είναι και μια ταβέρνα της, στην περιοχή της Ολυμπιάδος, βλέπουμε αρκετές εδώ. Θα σας πω αμέσως, εδώ βεβαίως, από το κέντρο της πόλης προς τα πάνω. Βλέπετε τι όμορφη φωτογραφία είναι αυτή, φίλες και φίλοι. Βλέπετε τα σπίτια, έτσι, κάτω. Διόρροφα, με τα σαχνισιά του, με τα φωτισμένα παράθυρα, με την οτροπία τη μουσουλμανική που δεν επέτρεπε παράθυρα κάτω, γιατί να μην βλέπουν από μέσα τους έξω και από έξω τους μέσα, μόνο από το δεύτερο όροφο. Βλέπετε την Εκκλησία με όλες αυτές τις ε, αντιρίδες βλέπετε με όλες αυτά τα τυχεία, για τα υποστηρικτικά τυχεία. Ε, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, τώρα όταν το βλέπεις το χαίρεσαι. Βλέπεις, βρε αδερφέ, την νεοδομία μιας κάποιας εποχής. Βλέπεις το θαύμα των Βυζαντινών. Αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται Βυζαντινή πόλη και αυτός είναι από τους πιο σημαντικούς και είναι από τους πιο σημαντικούς Βυζαντινούς ναούς. Ε, να πάρει ευχή. Εδώ τι βλέπουμε. Εντάξει. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό και... Από διάφορες, έτσι... από διάφορες έτσι περιοχές οι φωτογράφοι μιας κάποιας εποχής Uh, εδώ είναι από την περιοχή τη Ολυμπιάδο. Γιατί είναι από την περιοχή τη Ολυμπιάδο, Γιατί βλέπουμε πίσω είναι. Uh, Πώ λέγεται το ιερό, το ιερό. Βλέπουμε το τζαμί, το μιναρέ πάνω ήδη. Uh, εκείνη, uh, το πάνω πάνω το σημείο, ο κόνο αρχίζει καταπέπτει, διότι ακριβώ δεν έληφθη καμία πρόνοια και καλώ δεν έληφθη καμία πρόνοια. Δεν το συζητάμε. Τα σπίτια είναι πολύ ωραία και πάλι. Χωματόδρομοι βεβαίω, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα εδώ το πανόραμα της πόλης μέσα από βεβαίως από την περιοχή της Αγίας Σοφίας εξάλλου το γράφει αυτό και το Καρποστάλ επιχρωματισμένο εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, μπορούμε να, να δούμε τα κτίρια, ποι, τα, ποια μουσουλμανικά τεμένη είναι, τι φαίνονται και ο Άγιος Δημήτριος φαίνεται, το συζητάμε και η Αγία Κατερίνη φαίνονται και στο βάθος οι 12 Απόστολοι φαίνονται, οι μουσουλμανικά τεμένοι ήταν όλα αυτά, Δυστυχώ. Επίσης, μια παρόμοια φωτογραφία α, ταχυδρομημένη και σκεφτείτε φίλες και φίλοι, αυτή ταχυδρομήθηκε 18 Γενάρη του 1919. Διαβάζω ανάποδα την, ε, τη σφραγίδα, το 1919 είναι η φωτογραφία αυτή. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια περάσανε, 100 χρόνια περίπου, έτσι. Όχι περίπου, 100 χρόνια. Και πόσο άλλαξε η πόλη και πόσο οι ναοί παραμένουν και έτσι πρέπει, ιστοδυναικέ, ιστο στο μέλλον. Βλέπουμε επίση το καφενεδάκι που σα έλεγα προηγουμένω και κάποιο ή κάποια να γναντεύει το πέλαγος. Και η τελευταία φωτογραφία αυτή τη τραβηγμένη προφα... ε, είναι από, τον... από την περιοχή του προφήτη Λία. Αυτή μπροστά είναι ε, οι κεραμοσκεπέ, είναι οι φυλακέ. Ό,τι φαίνονται λίγο και βεβαίως στο βάθος αυτό είναι μετά την πυρκαγιά. Μετά την Πυρκαγιά είναι εμφανώ βλέπουμε και το κτίριο του Στάιν το οποίο είναι στην περιοχή τη Βενιζέλου, το κτίριο κάτω. Τώρα, ε, ε, πρόσφατη μελέτη των τουρκικών αρχείων μας λέει ότι μετατράπηκε σε τζαμί το 1430. Αν και το παλαιότερο τζαμί λέμε ότι είναι η αχυροποίητος, όντω και αποδεδειγμένη είναι η αυτό γίνει μετατράπηκε η τζαμί στα 1430-1431 από τον ε, Μπαντραλή Μουσταφά Πασά. Ε, βεβαίως ε, οι Τούρκοι, το ξέρουμε ότι κατέλαβαν την πόλη στα 1430, ονόμασαν την περιοχή ως περιοχή του ναού του προφήτη Ιλία Μπαλαάτ οι Τούρκοι αποδέχονται το προφήτη Ηλία, ε, αποδέχονται ως ένα Άγιο, έτσι. Ο, όταν λέμε Άγιο είναι κάτι διαφορετικό, όπως, όχι όπως εμείς φυσικά, ότι σαν ένα ιερό πρόσωπο, ας το πούμε έτσι καλύτερα. Ε, κάτι το οποίο προκαλεί τους ερευνητές, όταν οι Τούρκοι ονομάζουν την περιοχή, περιοχή Μπαλάτ, Λένε μερικοί, μήπως είναι βρε η παράφραση τη λέξη παλάτι, γιατί ο Τούρκο δεν μπορεί να πει το λάμπτα καθαρά, δεν μπορεί να πει παλάτι, λέγεται μπαλάτ. σω. Μόνο η αρχαιολογική σκαπάνη θα μπορεί να μα το αποδείξει αυτό, ή αν έχουμε κανένα τοπογραφικό εκείνη τη περιοχή, αν ανακαλυφθεί κάπου. Και μπορεί να ανακαλυφθεί. σω είναι η λέξη παραφθαρμένη. Όταν α, μάλιστα μετέτρεψαν τον ιερό ναό ε, σε τζαμί στα 1490, σε μουσουλμανικό τέμενος, το ονόμασαν Εσκή Σεράι Τζαμί, να το επαναλάβω και πάλι, με την μετατροπή του ιερού ναού του προφήτη Λία σε τέμενος μουσουλμανικό, το ονόμασαν Εσκή Σεράι Τζαμί, δηλαδή το τζαμί των παλαιών ανακτόρων, πάλι από τουρκικές πηγές, πάλι ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν μια κάποια εφορμή για να πούμε οι μεταγενέστεροι εμείς, βρε παιδιά, μήπως είδομεν, ή και σαραλί τζαμί. Α, βεβαίως, να πούμε και το εξή το κονάκι, δηλαδή το διοικητήριο, βρίσκεται κοντά, κοιτάξτε, σήμερα υπάρχουν δρόμοι, πολυκατοικοί, στενά, να... καταλαβαίνετε πώς έχει φτιαχτεί η πόλη, δυστυχώς δεν πήραμε την ευκαιρία του 17 με τη φωτιά και ίσως μας φαίνεται ότι είναι απομακρυσμένο, είναι πολύ κοντά φίλε και φίλοι. Πάρα πολύ καλά. Προφητή Ηλία, Αγία Κατερίνη, α, ε, ποιος άλλο. Δώδεκα κοντά είναι. Πάρα πολύ κοντά. Και το κονάκι, το δικητήριο, είναι κοντά. Από πίσω είναι η εκκλησία αυτή. Μην φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Ναι, είναι 300 μέτρα. Είναι, δεν είναι. Εντάξει, τώρα. Ε, βεβαίω το δικητήριο ξέρουμε ότι κτίστηκε στα 1891. Έχουμε κάνει εκπομπή σε μεταγενέστερο οικοδόμημα το οποίο υπήρχε εκεί πέρα και το οποίο υπάρχει από τον 17ο αιώνα. Σε κάθε περίπτωση όμω μεταφέρουμε τι απόψει και βεβαίω μόλι μπήκαν οι φίλοι μα οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δεν κάναν τίποτα άλλο και τίποτα λιγότερο από το να κατεβάσουν τα ιερά και τα όσια τα δικά μα και να σβεστώσουν με, με επιχρήσματα και να σβεστώσουν, να καλύψουν πλήρως τις τοιχογραφίε και κάπου εδώ πολλές φορές με ακούτε να λέω ευτυχώς γιατί με αυτόν τον τρόπο, επειδή εξαφανίστηκαν από τα μάτια ορισμένων οι οποίοι ήταν, άντε να μην δώσω το χαρακτηρισμό, σωθήκανε στο διάβα του χρόνου κάτι και κάτι έτσι φονταμενταλιστές ε, οι οποίοι ό,τι βλέπαν το χριστιανό θέλαν να βγάλουν, χριστιανικό να βγάλουν τα μάτια, να το ξύσουν, να το καταστρέψουν. Λέμε ευτυχώ δεν το βλέπαν και έτσι στο διάβα του χρόνου θεία πρόνοια ε, 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 μείνανε και, ε, ε, και τα χαιρόμαστε εμεί. Τώρα, α δούμε λίγε φωτογραφίε ακόμη, φίλε και φίλοι, α προχωρήσουμε λιγάκι. Εδώ μου αρέσει αυτή η φωτογραφία, εσκή σε ράι, το γράφει. Είναι από γαλλικά αρχή αυτό, το οποίο το έχουμε εμείς. α είμαστε καλά και εμεί και οι Γάλλοι οι φίλοι μα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τράβησαν εκπληκτικέ φωτογραφίε για να τι έχουμε εμεί και να χαιρόμαστε την πόλη μα. Εδώ κοιτάξτε τι βλέπουμε, έτσι. Βλέπουμε κυπάρια. Η Ολυμπιάδος εκείνη την εποχή έχει κυπάρια. γύρω βλέπετε σπίτι με το κήπο, βλέπετε τα τείχη πως φαίνονται από πίσω, βλέπετε το, ε, το μιναρέ, πεντακάθαρα, τον εξώστη του Μιναρέ και βεβαίως έχω την εντύπωση, αν φαίνεται καλός η φωτογραφία μας, υπάρχει, έχει τοποθετηθεί ο Σταυρός. Μάλλον δεν είναι τίποτε άλλο, είναι ο Σταυρός. Δέστε το αυτό, είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι, ίσως ένα από τα καλύτερα κομμάτια της συλλογή μας, φίλε και φίλοι, γιατί είναι πεντακάθαρη, έχει βεβαίως και μια ηλεκτρονική πλήση, είναι καλά οι φίλοι ε, οι, όλοι οι καλοί μου φίλοι οι οποίοι μας βοηθούν ε, για την εκπομπή, α, ε, και όχι μόνο για τι βλέπουμε εδώ τους περιηγητέ εκείνη τη εποχή, κάποιον στρατιώτη βεβαίω, προφανώ μιλάμε μεταξύ του 1914 και 18. Αλλά ε, το καλό είναι ότι η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από πάρα 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 πολύ κοντά και βλέπουμε πως επ, τη μετατροπή που είχε υποστεί α, το ιερό το έχουμε ξαναπεί και βεβαίως δεξιά αριστερά ε, ο ναό αυτό, ο Μιναρές φαίνεται η βάση του Μιναρέ, τετράγωνο, ήταν του καλού, πολύ καλού Μιναρέδε, παριόμοιου περίπου με τη Ροτόντα. Δηλαδή, για να ανεβεί πάνω υπήρχε το εσωτερικό σκαλί, ήτανε, δεν ήταν ξύλινα τα σκαλιά εδώ, ήτανε, α, ήταν πέτρινα τα σκαλιά αυτά, μαρμάρινα για την ακρίβεια, θα έλεγα. Εδώ ο φωτογράφος θέλησε να πάρει κυρίως τη σκεπή ε, η γωνία λήψης αυτό και να είναι καλά μας δείχνει ε, το μιναρέ και μας δείχνει τον εξώστη και την πόρτα της εξόδου και βεβαίως ε, αν θέλετε ε, μας δίνει και την, α, τον τρούλο με αυτές τις αντιρίδες αριστερά για να μην καταπέσει ο τρούλος. Τώρα... Εδώ οφείλουμε να πούμε φίλε και φίλοι είναι από τις πιο σπάνιες φωτογραφίες. Και είναι σπάνιες φωτογραφίες διότι εδώ βλέπουμε το προφήτη Ιλία, το εσωτερικό, όχι το προφήτη Ηλία, το εσωτερικό της Εκκλησίας ως, ως, ως τέμενος. Και βεβαίως βλέπουμε και το Μιχράμπ, ε, εκείνο το ημικυκλικό το οποίο, ε, στο οποίο κάθεται ο ημάμις και μιλάει και το μιμπέρ είναι ο άμβωνας όπου από εδώ εκφωνεί ε, βλέπουμε μέσα ότι ε, δεν υπάρχει, ούτε καν αν, ανικονικά σχήματα υπάρχουν, ε, απλά ε, τα φωτιστικό, το οποίο είναι εκπληκτικό, δεν το συζητάμε, και στην Αγία Σοφιά μας βλέπουμε τέτοια, αν θέλετε, ε, φωτιστικά, είναι οι λάμπες, λάμπες όταν λέμε, κεράκι, τα φυτυλάκια, και κάτω βεβαίως το, τα χαλιά της προσευχής, τα οποία έχουν μια κατεύθυνση. Πολύ όμορφη φωτογραφία. Και αυτή η φωτογραφία είναι η είσοδο, τραβηγμένη προφανώ από το, από το Μιμπέρε, εκείνο που βλέπει τον τοίχο του Κιμπά, ε, δηλαδή προ τη Μέκα, είναι η είσοδο του ναού στα δυτικά ναού, τζαμνιού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία από την ε, ομάδα αυτή. Τώρα, α, χωρίς α, αμφιβολία, ε, Υπάρχει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, γιατί όλοι οι αρχαιολόγοι και όλοι οι ναδόμοι έχουν αποφανθεί ότι γίνηκε κατά τα πρότυπα τα Αγιορείτικα στα 1293. Υπάρχει άποψη ότι ο ναός αυτός του προφήτη Λή υπήρχε ήταν ε, το καθολικό μιασμονής μονής, η οποία τη λέγανε Νέα Μονή και την οποία έκτισε ε, ο μοναχός Μακάριο. Μακάριος ε, λίγο αργότερα συμπλήρωσε στα 1360, όπου υπάρχει ε, μέσα στα πλαίσια, αυτό που είχα πει στην αρχή, μέσα στα πλαίσια των Βυζαντινών ανακτόρων και λένε ότι η Μονή αυτή είχε 17 μοναχούς και επιπλέον ότι ήταν αφιερωμένη στην Παναγία μας. Δεν το ξέρω αυτό. Έχουμε διαβάσει επίσης ότι ήταν το καθολικό της Μονής του Ακαρπίου, που ήταν αυτοκρατορικό εγκαθίδρυμα των παλαιολόγων. Υπάρχει ένα αλλά. Να ήταν έτσι. Α, και από όλα έχω διαβάσει, Σαμουηλίδης και όχι μονάχα, και ο Τωμανά ακόμη είναι δύο τοπικοί ιστοριοδίφες, οι οποίοι σε ανύποπτο χρονικό διάστημα έχουν καταγράψει πολλά και διάφορα. Μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε ένσταση θέλουμε. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ήταν πρωτοπόροι και ο Σαμουηλίδης, αλλά και ο Τωμανάς, στην, αν θέλετε, καταγραφή. Ε, Ορισμένων πραγμάτων μια κάποια εποχή που κανεί δεν ασχολείται. Και αυτό που σα έχω πει, τη μονή του Ακαρπίου, την έχω διαβάσει στον Τωμανά γι'άσα δεν έχει σημασία, σε ένα από του δύο, μάλλον και στου δύο, αν θέλετε, αυτού του τοπικού ιστοριοδήφε. Πού ακριβώ ήταν, αναφέρουν ότι υπάρχ, ήταν, ε, ε, στο, ε, ήταν, αν θέλετε, προ την περιοχή τη Ακροπόλεω ή, αν θέλετε, στην πάνω πόλη. Ε, Όμω η πάνω πόλη, ξέρετε, είναι τεράστια. Μπορεί να ξεκινήσει πάνω πόλη, είναι η περιοχή, ξέρω εγώ, περιοχη ξερω απο τον Άγιο Δημήτριο το νοσοκομείο για να φτάσει, ξέρω εγώ, μέχρι την πύλη Εσκιντελίκ ή και γεννή την περιοχή των Σικιών. Καταλαβαίνετε γιατί, για πόσο μεγάλη απόσταση μιλάμε. Τώρα, ε, η νέα μονή όμως, εκεί που μας τα μπερδέμουν λιγάκι, είναι ότι λειτουργούσε μέχρι το 1556. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και την επιγραφή ότι γίνει και τζαμί στα 1430, άρα Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι δύο διαφορετικέ ημερομηνίε. Αν ήταν όντω κομμάτι τη μονή Αρκαδίου, αυτή λειτουργούσε μέχρι το 1956. ταυτόχρονα γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε καλά αυτό, ότι υπάρχει, αν θέλετε, και η ειδική α, πλάκα ότι γίνει και τζαμί στα 1430. Τώρα, ε, υπάρχει όμω και μια κάποια άλλη άποψη. Γιατί ονομάστηκε η προφή τη Ηλία. Λένε, είναι η παρετιμολογία του τουρκικού ονόματο Σαραλή Τζαμί. Και επειδή η Τούρκη, και επειδή οι Τούρκοι μας, οι Τούρκοι φίλοι μας δεν μπορεί να μιλήσουν έτσι τόσο όμορφα τα ελληνικά, λογικό είναι αυτό το πράγμα, γι' αυτό το είναι παράφραση του Αιλιάς. Σαραγλίτζα τζαμί Αιλιάς. Ε, Αηλιάς, προφήτης Ηλίας. δεν, μας, δεν μας λέει και τίποτα αυτό, να σας πω κάτι. Ε, επίσης, γι' αυτό βοήθησε ο, γνωστό και ο πολύς τεξιέρος, τεξιέρ, ήταν αυτό ο οποίο ένα περιηγητή, ο οποίο κυρίω χαρτογράφησε και κατέγραψε πάρα πολλά πράγματα. Όταν θα ξεκινήσουμε τι εκπομπέ για το μικρασιατικό χώρο, θα αναφέρουμε πάρα πολλέ φορέ το όνομα Τεξιέρε, ο οποίο ήταν κυρίω στην περιοχή, κυρίω όμω έδρασε στην περιοχή του Πόντου και τη Καπαδοκία. Ε, αυτοί οι δύο, και Τεξιέρε, και όσοι κάποιο άλλο πουλάνε, ε, πίστευαν ότι είναι παραφορά του ονόματο Σεντελή, προφή τη ηλία. Σεντελή, Σαραλή, Σεντελή σαραλί, ανάκτορο, ε, Σεντελή, σεντελί. Εντάξει. Λοιπόν, για να δείξουμε φωτογραφικό υλικό και πάλι. Εδώ όμω το φωτογραφικό μα υλικό, πραγματικά φίλε και φίλοι, είναι από τα πολύ ωραία. Για κοιτάξτε, ανεβαίνοντα μια παρέα εδώ και εκεί πέρα, εκεί που σημειώνω, είναι η κρίνη. Μια υπέροχη κρίνη. Uh, η οποία υπήρχε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Αυτά ήταν έγκλημα, τα καταστρέψαμε. Τέλο πάντων, κάναμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Αριστερά βλέπουμε τον προφήτη Ηλία και πάλι μέσα από πέτρε, χωματόδρομου, τα γνωστά. Α, uh. Εδώ βεβαίω γύρω από το προφίλ ήταν ε, μεζάρια. Μεζάρια είναι τάφη, έτσι, τουρκική τάφη. Βλέπουμε στην αριστερή φωτογραφία, φίλε και φίλοι, βλέπουμε τα μεζάρια του τάφου. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τα νεκροταφεία. Αξίζει το κόπο. Εδώ, εδώ είναι πολύ, πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά οι φωτογραφίε αυτέ. Και δεξιά είναι το καρποστάλ. Παρόμοιο είναι περίπου. Παρόμοιο φαίνεται πάρα πολύ καλά. Μας φαίνεται εδώ πέρα η βάση του Μιναρέ. Επίση, εδώ το καημενούλικο το πραβατάκι, βόσκι, αφού βρέσκει, βρίσκει χλόι εκεί, τριφεράδα και κανονικά και μέσα στην πόλη μα κυκλοφορούσαν τα προβατάκια, προφήτη ηλία. Δέστε εδώ πέρα το προφήτη στη δεξιά φωτογραφία. Τι βλέπουμε, αυτό που σα έλεγα φίλε και φίλοι, φυλακές. φυλακέ. Βλέπετε, αν θέλετε, το φυλάκιο εκεί που καθότανε με το κόκκινο το, το βελάκι, ο στρατιώτης ο χωροφύλακας και βλέ, το βάθος είναι ο προφήτης Ηλίας. Είναι αυτό που σας έχω πει. Βεβαίως υπάρχει και είσοδος και παριστερά. Υπήρχε, ήταν περιφραγμένο. Αλλά αυτό είναι μία βρύση, πάρα πολύ όμορφη βρύση. Α, εντάξει, δεν θα, ίσως δεν θα έπρεπε να καταστραφεί. Βεβαίως ε, όλες αυτές οι βρύσεις γίνηκαν με παλαιά... Με παλαιά οικοδομικά υλικά και όταν είναι παλαιά οικοδομικά από αρχαιολινικού ναού. Ακόμη και σήμερα, αν πάμε στη βρύση τη Ολυμπιάδο ή στη βρύση τη Κασάνδο, θα δείτε ότι είναι αρχαιολινικά. Εδώ είναι επίση μια πολύ ωραία. Είναι ε, ο προφήτη ηλία, ε, το οικόπεδο, το, οποίο, το περιφραγμένο οικόπεδο τη Εκκλησία, η στη βρυση κασαντα θα δειτε οτι ειναι αρχαιολινικα εδω ειναι επιση μια πολυ ωραια ειναι ο προφητη ηλια το οικοπεδο το περιφραγμενο οικοπεδο τη εκκλησια η οποία είναι εκπληκτική. Και βεβαίω ε, κάποιο εκεί με τον γαϊδαράκο του ε, ε, πίνει ο ίδιο νερό, ποτίζει και το γαϊδαράκο του. Ας πάμε λιγάκι την είσοδο και επίσης κάποιος πηγαίνει με τους γκαζοντε... και οι δύο με τους γκαζοντενεκέντες για να πάρουν νερό. Εδώ βλέπετε φίλες και φίλοι το μιναρέ, αυτό που σας έχω πει, ότι ήδη επάνω, το πάνω πάνω μέρος, ο κόνος καταπίπτει, διότι δεν συντηρήθηκε και καλώς δεν συντηρήθηκε, δεν θα μπορούσε να είναι όλα, όμως έπρεπε να διατηρήσουμε μερικά, να το επαναλάβω αυτό το πράγμα. Μία κυρία στη δεξιά φωτογραφία η οποία μεταφέρει το νεράκι. Δεν υπήρχαν οι φρύσες, μάλλον στα σπίτια δεν είχε μπει ακόμη το νερό, ειδικά στην Πανωπόλη, το κέντρο είχε. Ένα στενό, κοιτάξτε πώς ήταν τα στενά τα παλιά, ήταν η τουρκογειτονιά εδώ. Βεβαίως εδώ ήδη αρχίζει, καθαρίζονται οι δρόμοι, είναι χαρακτηριστικές. η οδός Προφήτη Λία, επάνω βλέπουμε τους κυρίους με το φεσάκι αυτό αριστερά, Πρέπει να είναι της παλιάς καλής εποχής πρώτου 1912 και βεβαίως και αυτή πρέ, μετά το 1912 πρέπει να είναι. Και η τελευταία της, μάλλον, της ομάδος αυτής βλέπουμε και πάλι δύο καρποστάλ της εποχής εκείνης και ευτυχώ φίλες και φίλοι που υπάρχουν και τα καρποστάλ αυτά. Τώρα, ε, έχουμε πει ότι ακολουθείτε μια κάποια αναδομική, αν θέλετε, ε, μάλλον ε, ε, μια χαρτογράφηση αναδομική η, αν θέλετε, ένα τύπο ναοδομικό τη Μεγή τη Λάβρα, το έχουμε ξαναπεί. Δύο-τρία πληροφοριακά στοιχεία τα πρέπει να πούμε, ε, γιατί πολλοί έχουν γράψει ότι. και αυτό την έχω κάνει τη σύγκριση. Κατάφερα και βρήκαμε ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία. Για παράδειγμα, ε, το μοναστήρι τη Μεγή τη Λάβρα, ο κεντρικό τρόλος έχει διάμετρο 6 μέτρα, του προφήτη Λία 5,55. Ε, και εδράζεται τόσο της μεγί τη Λάβρα σε τέσσερι πεσού. Όσο και του προφήτη Λία σε τέσσερις ε, πεσούς και δημιουργείται ένα ορθογόνιο με εσωτερικό μήκος πλευρών και για τις δύο εκκλησίες, 8 επί 7,5. Είναι σημαντικό αυτά, τώρα μπορεί να μην λένε τίποτα σε πολλούς, αλλά για εμάς που είμαστε ερευνητές μας λέει κάτι. Το ύψο του κεντρικού τρούλου τη Μεγίστη Λάβρα είναι 15 μέτρα. Ενώ ε, είναι λίγο χαμηλότερο του προφήτη Λία. Σκεφτείτε από το κάτω μέχρι πάνω, ο προφήτη Λία έχει 18,30. Γι' αυτό βάλαν και άλλοι, όταν είδαν ότι ανοίγει, γι' αυτό αρχίσαν να βάζουν τα, ε, τους εκείνους για να μπορέσει να σταθεί το κτίριο αυτό. Οι Τρούλοι και το δύο έχουν τον ίδιο αριθμό παραθύρων, αλλά δα, διαφέρουν στη μορφή και στις διαστάσεις. Εδώ είναι κάθετε, στις Μεγής Λάβρες που έχω δει, έχει διαφορετικά, έχω, ε, ε, είναι διαφορετικό σχήμα, έχει λίγο πιο οβάλ. Α, ε, στην κάτωψη του καθολικού τη Μεγάστη Λάβρα, η απόσταση μεταξύ τη βόρεια και νότια και κλπ. Και είναι 17 μέτρα. Το ίδιο πράγμα 17 μέτρα είναι και στον ε, προφήτη Ηλία. Και στον ναό τη Μεγάστη Λάβρα, η εσωτερική διάμετρο των τριών κονχών είναι 5 μέτρα, ενώ στον προφητη ηλια Λία είναι 5-10. Οι ομοιότητε είναι φανταστικέ. Τώρα, υπάρχει βέβαιο και η ζωγραφική. Οφείλουμε να πούμε δύο-τρία πράγματα γι' αυτό. Ό,τι σώθηκε, έτσι, είναι αποσπάσματα, απο, ε, ε, υπάρχει μια αποσπασματικότητα, κακή διατήρησή τους, βεβαίως οι Τούρκοι ρίξαν αυτά τα επιχρήσματα επάνω, καταφέρανε, σώθηκε στο διάβα του χρόνου κάτι, αλλά βεβαίως ποτού γίνει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, η μανία ορισμένων ανθρώπων κατέστρεψε πολλά και διάφορα, Εικάζεται ότι οι τυχογραφίες είναι επηρεασμένε από την περιοχή της Σερβίας. Ε, είναι, επίσης, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα, στη φωτιά του 1917 δεν επηρέασε καθόλου τον ναό, δεν ανέβηκε τόσο ψηλά η φωτιά. Απλά α, το, από το 17 και μετά, μέχρι και το 22 ο ναός γίνεται, αν θέλετε, Φιλοξένια, α το πω έτσι ευγενικότερα, μια σειρά από πρόσφυγε, πυροπατή και πρόσφυγε του 1922. Α πω να δούμε λίγο το φωτογραφικό μα υλικό. Δέστε αυτό που είπα προηγουμένω, μόλι προηγουμένω, του πρόσφυγε οι οποίοι μπαίνουν μέσα. εντάξει, απλέον, εντάξει, η εκκλησία έπρεπε να ανοίξει, αν θέλετε, τα οικήματά τη και αυτό έκαναν. Δεν υπάρχει ναό στη Θεσσαλονίκη, μήπω η Αχυροποίητο, μήπω, αν θέλετε, η Αγία Σοφία, όλε εδώ έχω μια πολύ όμορφη φωτογραφία του 1917, μάλλον μετά το 1917. Αυτό δεξιά είναι τα χαλάσματα του Αγίου Δημητρίου, η οποία καταστράφηκε στο βάθο είναι ο προφήτη Ηλία. Εδώ βλέπετε, ο φωτογράφο παίζει χωρί να ξέρει τι θα φωτογραφίσει, μάλλον και να ήξερε, δεν έχει σημασία. Για μας μα παρέδωσε αυτή την εκπληκτική φωτογραφία, όπου φαίνονται και οι δύο αυτοί Δέστε εδώ περίληποι άνθρωποι μετά τη μεγάλη καταστροφή και πάνω πάνω ακριβώς είναι ο προφήτης Ηλίας. Εδώ βλέπουμε, εντάξει, στο βάθος ε, είναι ο Άγιος Δημήτριος και ο, ε, ο, προφήτης Ηλίας. Σχηματίζονται έτσι τα βέλη αυτά και οι κυρίες με, περπατούν μέσα από τα χαλάσματα. Εδώ φίλες και φίλοι είναι ως, αν θέλετε, ο φωτογράφος, η γωνία λήψης του φωτογράφου είναι ο Άγιος Δημήτριος. Η φωτογραφία εδώ κάτω που βλέπετε το τέμενος που έχει καταστραφεί, δεν είναι τέμενος, ήταν τέμενος, είναι ο Άγιος Δημήτρης, ο οποίος καταστράφηκε το 17. Ε, αν πάτε λίγο παραπάνω, βλέπετε το μιναρέ του προφήτη Ηλία. Και βεβαίω η τελευταία φωτογραφία αυτή τη ενότητα είναι αυτή που είχα δείξει προηγουμένω. Ο δαίμονα εδώ του τυπογραφείου, όχι βέ, τον ηλεκτρονικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, μα έχει δείξει αυτό. Τώρα, ε, θα ήθελα να σα πω ε, ότι είναι γεγονός ότι το 25, γιατί οφείλω να το πω αυτό το πράγμα, πολλοί με ρωτούν γιατί γίνηκε. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη φίλε και φίλοι είχε πάνω από 40 τζαμιά και πάνω από μικρότερα 40, έτσι μικρότερα, έτσι, μικρότερα τζαμιά. Τα 40 ήταν μεγάλα και τα 40 τα υπόλοιπα ήταν μικρότερα, ήταν τεκέδες, κάτι τέτοιο. Ε, Μιναρέδες στην πόλη ήταν πάρα πολύ. Να πούμε 30, 40, δεν έχει σημασία πόσοι ήταν, ήταν πάρα πολλοί. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να τα διατηρήσουμε όλα. Οφείλω όμω να πω, όπω διατηρήθηκε ο μηναρέ. Τη ρωτώντα, οφείλω να πω και το καταθέτω δημόσια. Θα έπρεπε να κρατήσουμε στον Πουρμαρί Τζαμί, το μοναδικό Μιναρέ, Θα μιλήσουμε κάποτε, όπου ήταν το στριφτό, ο στριφτό μηναρέ. Εκεί ομολογουμένω, κάναμε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα, γιατί κατέπεσε αυτό, Ξέρετε. Οι θρύλοι οι μύθοι οι παραδόσεις μας λένε πολλά. Λένε ότι ξέρω, η κακή συντήρηση ήταν το βασικότερο, ότι κάποιος κεραυνός το έχει χτυπήσει. Δεν ήταν τίποτα από αυτά φίλε και φίλοι. Απλά η κακή συντήρηση ήταν η οποία βοήθησε λάθος. Ε, επέτεινε στην καταστροφή του Μιναρέ. Ας το δούμε λίγο το φωτογραφικό μας υλικό και πάλι. Κοιτάξτε την αριστερή. Αυτό είναι εκπληκτική φωτογραφία. Οφείλω να το πω. Ευχαριστούμε τις παλιές φωτογραφίες της Σαλονίκης. Τραβηγμένη από την ίδια αγωνία λήψης. Αριστερά μας βλέπουμε πώς ήταν ο Μιναρές και δεξιά μας πώς είναι πεσμένος. Το βλέπετε. Για να πάμε λίγο παρακάτω, εδώ πεσμένος όλοι κάποια, εδώ είναι χαρακτηριστικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Και εδώ βλέπουμε στο βάθος αριστερά τη φωτογραφία. Επίσης, επίσης, και βεβαίως η βρύση η οποία υπάρχει με την... Ε, μπροστά είναι η Ολυμπιάδος, η, ο, στην, ε, 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 δεν είναι μόνο η Ολυμπιάδος, είναι η Κασάνδρου, Ολυμπιάδος και όλα και όλα αυτά, τα οποία ε, ε, μας δεικνύουν το πώς ήταν την παλιά καλή εποχή. Τώρα... Θα ήθελα λίγο σε μένα και πάλι να πω ότι για την αστυνομική δύναμη που υπάρχει, λίγο τροχάδι να το πούμε αυτό, γιατί βλέπω και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τη σκηνοθέτητα και να ζητήσω συγγνώμη, Ο α, α, Οτομανάς μας λέει ότι ήταν στρατικές φυλακές μέχρι, το χι, μέχρι την κατοχή, δεν το ξέρω, κάποιοι μας λένε, ε, ο Σαμουλίδης, ότι ήταν αστυνομικός σταθμός, δεχόμαστε και τα δύο. Εκείνο όμω που πρέπει να πούμε είναι ότι ήταν κάποιοι, λειτουργούσε, το μαθαίνουμε, το μαθαίνετε. Σήμερα δεν υπάρχει. Πάμε στο φωτογραφικό μα υλικό. Προτιμότερο το φωτογραφικό, το φωτογραφικό μα υλικό και α μιλάω κι εγώ. Εδώ μετά τον καθαρισμό, τι όμορφο ήταν ο ναό: Βυζαντινό ιερό ναό, προφήτη Λία. Εκπληκτικό κομμάτι. Εδώ σας έχω πει καλύτερο, το έχουμε δείξει και σε διαφορετικό, αλλά εδώ βλέπουμε τον αστυνομ, τον, του αστυνομικούς και βεβαίω τι φυλακέ οι οποίε είναι δεξιά. Βλέπετε το κτίριο των φυλακών τριγύρω Με μιναρέ, προσέξτε, φωτογραφικό υλικό, χωρί μιναρέ, να το γυρίσω. Α παίξουμε λιγάκι. Οι φωτογραφίε είναι μιλούν από μόνες του, χωρί μιναρε. Και να η φωτογραφία που σα έχω πει την αρχή που σα έχω δείξει, ο αστυνομ, ε, είναι οι φυλακέ. Και βεβαίω η τελευταία αυτή τη ενότητα και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Αφού προηγουμένω φίλε και φίλοι με την ανοχή σα να σα δείξω αυτέ τι φωτογραφίε για να κλείσουμε έτσι. Α πάμε και λιγάκι να δούμε τι φωτογραφίε. Αυτό είναι ο ιερό ναό. Εκπληκτικό κομμάτι. Όπω είναι σήμερα. Μπαίνουμε μέσα στον ιερό ναό. Βλέπουμε ότι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει σήμερα. Το καταλαβαίνετε ότι έχει απομείνει χαρακτηριστικέ φωτογραφίε οποίε πήραμε το φωτογραφικό μα. Θα ακόμη φανταστείτε ότι είμαι φωτογράφο και έτσι μερικέ εξ αυτών είναι και λίγο στραφέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, φίλε και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τον ιερό ναό να κάνουμε και δεύτερε εκπομπές Αλλά όμως νομίζω ότι και τόσο που δείξαμε αξίζει. Πάντω, τελευταία συμβουλή αξίζει τον κόπο, φίλε και φίλοι, ένα πρωινό ή ένα απογευματινό να πάτε ένα ανάψετε ένα κεράκι. Προσέξτε. Όχι για να πάτε τη θεία λειτουργία, μπορείτε να πάτε στην, στην, στον ενωριακό ναό. Το δικό σα ενωριακό ναό. Και έτσι πρέπει να πηγαίνουμε εκεί. Αλλά όμω νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάτε να δείτε την εκκλησία, να την περιεργαστείτε. Λυπάμαι, δεν σα έχω δείξει όλο το υλικό. Πού να πρωτοπρολάβουμε, σε κάθε όμως περίπτωση, γεια σας. you